Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα social wall. www.expertsgx.com, το site μας. Αυτά είναι τα social media μας, Instagram, Facebook, YouTube και Twitter, και με ένα hashtag AskHackers απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση για σήμερα λοιπόν είναι η εξής. Οι μαρέγγες μου γίνονται πολύ ωραίες με εξαίρεση το χρώμα τους. Δεν μένουν λευκές. Τις ψήνω όπως λέει η συνταγή σου για πάβλωβα, αλλά βάζω τόσα γραμμάρια ζάχαρη όσο είναι και τα σπράδια, δηλαδή λιγότερη ζάχαρη από όσο λέει η συνταγή. Αυτό φταίει, βέβαια αυτό φταίει. Άρα δεν κάνεις τη συνταγή μου όπως ακριβώς πρέπει να την κάνεις, φλεράκι. Ψήσε τη μαρέγγα σου 100 βαθμούς, maximum 120, εφόσον ο φούρνος σου δεν είναι πολύ δυνατός. Κάνει τη συνταγή μου 1-2. Ουσιαστικά πάει ένα σπράδι, ένα άχνη ζάχαρη, ένα κρυσταλλική ζάχαρη και πάντα οι μαρέγγες θα σου βγαίνουν τέλειες και κατάλευκες. Επόμενη ερώτηση, Αναστασία Κούνου. Hashtag AskHackers, καλησπέρα σας. Θα μπορούσα να αντικαταστήσω στις συνταγές το baking powder με μαγιά? Γιατί μου δημιουργεί πρόβλημα. Αν ναι, σε τι αναλογία σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η μαγιά μας δίνει γεύση από τη μία, αλλά δεν δουλεύει η μαγιά. Δηλαδή, το baking powder λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από τη μαγιά. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το baking powder λειτουργεί με τη θερμοκρασία. Έχει ένα μέρος σε σόδα που λειτουργεί καθώς βάζουμε μέσα σε μια συνταγή. Κατευθείαν να το ρίξουμε baking, αντιδρά λίγο, φουσκώνει, αλλά το υπόλοιπο αντιδρά μέσα στο φούρνο με τη θερμοκρασία. Η σόδα αντιθέτως λειτουργεί με την οξύτητα. Οπότε, άμα βάλουμε σε μια συνταγή και έχει όξινο, αντιδρά η σόδα και μπορεί να φουσκώσει το κύμα πριν από το φούρνο, όχι μέσα στο φούρνο. Η μαγιά έχει να κάνει με τη θερμοκρασία την απαλή, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνω μια συνταγή, να βάλω τη μαγιά, να αφήσω να φουσκώσει η θερμοκρασία δωματίου και μόλις βάλω στο φούρνο και έχει πιάσει κανονική θερμοκρασία, παπ, σκοτώνεται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Σε πολύ λίγες συνταγές μπορεί να αντικαταστήσει, όπως σε κάποιο ψωμί, αλλά πολύ εύκολο, που να μην έχει αρκετή γλουτένη, να είναι εύκολο. Είναι λίγο διαφορετικό. Άμα περάσει καμιά μέρα από το Kitchen Lab, φώναξέ με να σας εξηγήσω από κοντά, γιατί είναι μεγάλη ενότητα. Στην Αγία Παρασκευή, ξέρεις, εδώ. Συνήθως εδώ κάπου είναι. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, 9111WD. 9111WD. Μπορείς να το κάνεις τραγούδι. 9111WD. Λοιπόν, μας ρωτάει, hashtag AskHackers, κάπου είχα διαβάσει το ζουμί από τα πιστά, δεν είναι αίμα. Κάπως αλλιώς το λένε και το χρώμα το έχει σχέση με την πρωτεΐνη, γι' αυτό μοιάζει με αίμα. Είναι αλήθεια? Μοιάζω ή γκρινιάζω, γιατί για τα άψητα και δεν έχω ευχαριστηθεί μπριζόλα έξω. Αυτό που έχεις διαβάσει το έχω πει εγώ 10 χρόνια πριν, όταν πρωτοβγήκα στην τηλεόραση, φωνάζω κι εγώ. Αυτά που βλέπω είναι αμινοξέα, είναι χρωστικές, δεν είναι αίμα. Όταν σκοτώνουμε το ζώο, γίνεται αφέμαξη. Οπότε, άμα φάμε αίμα, είναι πικρό και δεν μας αρέσει. Επόμενη ερώτηση. Έλλη Αρβανίτου, hashtag AskHackers, ποια τηγάνια με χερούλια είναι κατάλληλα για να μπουν στο φούρνο? Αυτά που είναι μεταλλικά. Τι με ρωτάς? Ό,τι είναι μεταλλικό το βάζουμε στο φούρνο. Ό,τι δεν είναι, εφόσον το γράφει ο κατασκευαστής, μόνο το βάζουμε στο φούρνο. Στο e-shop μου έχω και από τις δύο κατηγορίες, και κατσαρόλες και τηγάνια που μπαίνουμε στο φούρνο, και από αυτά που δεν μπαίνουμε στο φούρνο. Αυτά που είναι μεταλλικά μπαίνουν όλα μέσα στο φούρνο. Μπορείς να μπεις και να πάρεις όσα θέλεις. Είναι και πολύ οικονομικά. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Στο Twitter, Φιλωμένη Σολακόγλου μας ρωτάει, hashtag AskHackers, πώς να κάνω να μην κολλάνε οι κρέπες σε μαντεμένιο τηγάνι. Κρέπες να σου κολλήσουνε, λίγο δύσκολα. Οι κρέπες, να ξέρεις, με το που τις ρίξουμε στο τηγάνι, μόλις ξεκολλήσουνε είναι έτοιμες. Που σημαίνει ότι προσπαθείς να τις ξεκολλήσεις πριν να είναι έτοιμες. Όταν είναι έτοιμες, το δείχνουν μόνες τους. Αν προσπαθείς να ξεκολλήσεις την κρέπα πριν να είναι έτοιμη, δεν είναι έτοιμη. Θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσετε. Το Kitchen Lab είναι νούμερο 1 εκπομπή στον κόσμο. Χειροκρότημα. Έτσι, αποφάσισα να πω πως είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Θα μας βλέπουν και θα γελάνε. Αλλά σίγουρα είμαστε πολύ καλοί στην Ελλάδα και στον κόσμο. Βέβαια, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να κάνετε εγγραφή στο site μας. Είναι δωρεάν. Δεν σας κοστίζει τίποτα και θα σας πάρει ούτε 30 δευτερόλεπτα να το κάνετε και θα παίρνετε όλη την ώρα notifications για οτιδήποτε καινούριο γίνεται. Πολύ σημαντικό αυτό για να είστε ενεργά μέλη στο site και στο κανάλι μας στο YouTube. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φιλάκια πάρα πολλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.